Έκαναν πρόταση, λέει, στη Φουρέιρα, από την Κύπρο πάλι, όπως το 2021. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Κύπρος θέλει να επαναλάβει μια επιτυχία επίπεδου όπως ήταν πριν με την Ελλάδα. Και καλά για να πάει να πάρει την πρωτιά. Δεύτερη φορά συνήθως δεν είναι τόσο πετυχημένο. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι τόσο πετυχημένο. Γιατί θεωρούν ότι εκ τούτου πας. Όχι, είναι υποψιασμένοι όλοι τώρα. Δεν είναι έκπληξη. Ξέρουν όλοι, άμα ακούσουν Φουρέιρα, ξέρουν ότι όλοι θα δουν. Πάνω κάτω σου λέει μια τα ίδια θα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει έκπληξη. Ενώ η προηγούμενη εμφάνιση Ρένη Φουρέιρα ήταν έκπληξη. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν πιο Αμερικανιά, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Επειδή όμως συνεχίζει να είναι Αμερικανιά, θα δεις πάλι μια Αμερικανιά. Δεν θα δεις κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν είναι κακό να πάει η Ελένη Φουρέιρα από αυτόν που είχαν επιλέξει να πάει. Είναι ένα άγνωστο. Όχι το παιδί είναι κακό, δεν το ξέρω. Αλλά και το κομμάτι δεν μου πολύ άρεσε. Λοιπόν, δεν είναι κακό να πάει η Φουρέιρα. Αλλά ναι, μην περιμένουν την επιτυχία που είχε. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για να κάνει τον μπαμ. Θεωρούν ότι νομίζω έγινε και μια ψηφοφορία, κάτι έγινε και τη βγάλανε πρώτη. Κάτι έγινε μετά, δεν ξέρω ακριβώς. Και πήρε την πρωτιά, ότι και καλά αυτή έπρεπε να βγει πρώτη και όχι. Ρε παιδί μου, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Φουρέιρα ήταν να βγει πρώτη και όχι η κοπέλα από το Ισραήλ. Ναι, τα πώς τη λέγανε. Με το κακακού κακακά και τις φυλακές που το κομμάτι. Αλλά για λόγους πολιτικής, για άλλους λόγους, η Eurovision αποφάσισε να πάει, στο Τελ Αβίβ. Ίσως γι' αυτό νιώθηκε αδικημένη η Κύπρος και σου λέει πρέπει να έρθει σε εμάς. Πάντως για να πάρουν την πρώτη θέση πάλι με την επόμενη εμφάνιση Φουρέιρα δεν γίνεται. Να υπενθυμίσω δε ότι ο Σάκης Βόσα πήγε τη δεύτερη φορά και 8ος. Ναι, ναι. Γιατί όλοι ναι. περιμέναν και ξέραν και το διαφημίζανε πάρα πολύ, το είχαν φάσει στη μάπα. Δηλαδή δεν υπήρχε έκπληξη. Εντάξει. Η έκπληξη ήταν που άνοιγε εκείνη η ιστορία και είχε την εθνική σημαία από μέσα. Ίσως αν περνούσαν 2-3 χρόνια, ναι, αλλά καπάκι θα είναι δύσκολο. Όχι, καπάκι είναι, την προηγούμενη χρονιά δεν έγινε. Πλέον αυτό... εντάξει, καπάκι δεν είναι. Η επόμενη Eurovision. Δεν είναι καπάκι. Ο επόμενος... δεν είναι καπάκι. Καπάκι στο καπάκι. Γιατί δεν είναι καπάκι. Δεν είναι καπάκι. Εντάξει. Έχει μια απόσταση χρονική. Και επειδή η απόσταση δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, είναι καλύτερο να πάει τώρα από το να πάει μετά από 2 χρόνια. Α, καλά, τώρα. Εντάξει, άποψή σου. Ναι, αλλά μέσα στη δεκάδα θα παίξει. Κάτω από δεκάδα δεν πέφτει. Δηλαδή, αν πάει η Φουρέιρα μέσα, μέσα στη δεκάδα είναι 1000%. Πάνε εκ του ασφαλείς, πάνε τη δεκάδα. Αλλά βέβαια είναι και το κομμάτι που θα βάλουν. Αν είναι καλό, αν θα τη βοηθήσει την Φουρέιρα ή όχι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν είχαμε ακούσει το Φουέγκο δεν μας άρεσε πολύ. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι wow. Αλλά σε σχέση με συνδυασμό με την εμφάνιση πάνω στην πίστα. Στην Eurovision, στο stage. Συνήθως τα τραγούδια της Eurovision όταν τα πρωτακούς δεν σου αρέσουν. Αλλά επειδή το θυμάμαι καθημερινά πολλές φορές. Τα συνηθίζεις, ναι. Τα συνηθίζεις, σαν τι ωραίο κομμάτι είναι εν τέλει, ας πούμε. Το Fuego βέβαια ήταν ένα ιδιαίτερο κομμάτι που μας έκανε εντύπωση η σκηνική παρουσία και μετά το τραγούδι. Ναι, βέβαια. Αλλά μετά σιγά σιγά το Fuego μπήκε στη ζωή μας κανονικά. Βαξίδια ξέρει και μια λέξη που δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Έτσι. Λάτιν κατάσταση και τέτοια πράγματα. Ήταν έξυπνο κομμάτι. Τελικά βέβαια, εσύ τι πιστεύεις, θα πει ναι, η Φουρέιρα. Λένε ότι δεν έχει αρνηθεί ακόμα, δεν έχει απαντήσει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα δεχθεί. Θα φοβηθεί να πάει. Θα φοβηθεί να πάει, μην χάσετε αυτό που κέρδισε από την Eurovision. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Όμως και κάποιος άλλος θέλει να πάει στη Eurovision, να πάει να κάνει επίδειξη στα τακούνια. Λες για. Κόνη Μεταξά και Ξιάρχο. Κόνη Μεταξά και Ξιάρχο. Κοίτα να σου πω. Παρένθεση, συγγνώμη, παρένθεση. Η εμφάνιση του Σαββάτου, των δύο αυτών παιδιών, το δίδυμο που έχουν φτιάξει. Το Τζάσε του Βάσκο. Ήταν μια τρομερή εμφάνιση. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Εγώ το λέω τα κουνάκια του τυπάτου. Καλά, λόγω της εμφάνισής του στο GNTM. Ναι, από εκεί το λέω αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ταλέντο του. Είναι ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο παιδί και μάλιστα. Η Κόνη Μεταξά έχει πάρει πολύ τα πάνω της από αυτή τη συνεργασία. Ναι, ναι, έχουν δέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι τυχαίο ότι τους είπανε ότι καλό θα είναι τη συνεργασία αυτή να τη συνεχίσετε και μετά το παιχνίδι. Και μάλιστα η Κόνη Μεταξά δήλωσε ότι θα ήθελε να πάει Eurovision. Δηλαδή δεν θα ήταν άσχημο να μας εκπροσωπήσουν. Οι δυο τους δεν είναι κακό. Οι δυο τους. Οι δυο τους, βέβαια. Θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα. Και, γιατί θεωρείς μόνη της ότι πιο πολύ σε συνδυασμό. Αυτή τη στιγμή η Κόνη Μεταξά κατά λάθος. Μέσα από αυτό το παιχνίδι κόλλησε τόσο πολύ η χημεία του, κόλλησε τόσο πολύ με τον Ξιάρχο, με τον Τακουνάκια θα το λέω εγώ. Κόλλησε τόσο πολύ με τον Τακουνάκια που και εγώ θεωρώ ότι ήταν σωστό αυτό που είπανε μέσα από την Κριτική Επιτροπή, ότι πρέπει να συνεχίσουν μαζί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σαν δίδυμο, ναι. Σαν δίδυμο. Και ξέρεις κάτι, έχουν να δώσουν πολλά. Πάρα πολλά έχουν να δώσουν. Ξέρεις τι, μ' αρέσει επειδή πότε ήταν στο GNTM πέρυσι. Είχε άλλο στυλ, ήταν του καβαλημένου, το είχαμε πει κιόλας. Μα είναι καβαλημένος.
Τώρα όμως υπερισχύει τόσο πολύ η δουλειά του που δεν σου κακοφαίνεται. Μπράβο, μπράβο. Αυτό. Γιατί βλέπεις το ταλέντο του. Ναι. Δηλαδή τώρα που έχεις εμφανίσει το ταλέντο σου, τώρα που σε μαθαίνει πολύ κόσμο κτλ., δικαιούσε να καβαλείς τον Γκάλαμον. Αλλά το να είσαι καβαλημένος πριν ακόμα δει τη δουλειά σου ο καθένας, όχι. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν με ενοχλεί το να πει οτιδήποτε. Βέβαια δεν ξεχνάω ότι πήγε το Σφακενάκι. Δεν ξεχνάω. Αλλά αυτό όμως δεν πάει να πει ότι επειδή εγώ είμαι Σφακιανικός θα τον χτυπάω τον άνθρωπο στη δουλειά του. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Ναι, είναι πολύ καλός. Όπου η εικόνη μεταξά βρήκε επιτέλους τον άνθρωπο να τη βοηθήσει για να ανέβει πάρα πολύ ψηλά στην ελληνική πραγματικότητα. Και μακάρι να τους δούμε και Eurovision, γιατί όχι. Ναι, μπορεί, γιατί όχι. Γιατί όχι. Τουλάχιστον φαντάσου, on stage θα είναι φανταστική. Φαντάσου Eurovision την εικόνη μεταξά μαζί με την Ταπουνάκια και από κάτω να χειροκροτάει ο Λευτέρης Πανταζής. Απίστευτο. Πανικός θα γίνει. Πάντως, ας σκεφτούν λίγο σοβαρά εκεί στην ΕΡΤ. Δεν είναι άσχημο να γίνει απευθείας ανάθεση σε αυτά τα δύο παιδιά. Δείτε προσεκτικά το βίντεο αυτό το οποίο η εμφάνιση στο Jazz The Two of Us που έκαναν, που ήταν πάρα πολύ δυνατό βίντεο. Συγγνώμη, πάρα πολύ δυνατή παρουσία, βίντεο ήταν σίγουρα. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη δυνατή παρουσία τους και βέβαια ήταν ξεχωριστή. Δεν ήταν από τα συνηθισμένα. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά σου μιλάω. Το καλό είναι ότι και τις προηγούμενες φορές ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι, ο τακουνάκια στην μου έκανε, στηρίζω τα κουνάκια, δεν το περίμενα. Αλλά όταν το ταλέντο, άκουσε. Αυτό το καλό έχουμε εμείς εδώ στο GR Express. Ότι όταν βλέπουμε, ποτέ δεν χτυπήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τερατούχος. Mm-hmm. Εντάξει. Θα αναδείξουν το ταλέντο του και θα χτυπήσουμε κάποια λάθη που μπορεί να έχει. Και δεν είναι κακό ρε παιδιά να κάνεις μια κριτική σε έναν άνθρωπο όταν γυρνάει και λέει πράγματα για τον Νότι Σφακενάκη, ας πούμε. Δεν χρειαζόταν αυτή η δήλωση τότε. Όπως δεν χρειαζόταν και μερικά άλλα πράγματα. Βέβαια τα λέει για να ακουστεί το όνομά του. Όπως και ακούστηκε. Είναι ένας τρόπος. Όπως και ακούστηκε. Είναι ένας τρόπος. Εγώ όμως θεωρώ ότι το ταλέντο του ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να αναδειχθεί. Να του τώρα αναγκάζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μιλήσει με τα χειρότερα για τα κουνάκια να λέει ότι είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος. Και είσαι ρε τακουνάκια ταλαντούχος, ρε τακουνάκια. Συγγνώμη, άμα βγει ας πούμε και στη Eurovision με τα τακούνια, δεν θα γίνει ο χαμός. Εκεί ναι. Κολλάει για τα καλά. Ο τακουνάκιας. Εκεί κολλάει για τα καλά. Μα, για να σου πω, μέχρι και τριάδα το βλέπω, τακουνάκια με την κούρνη μεταξά. Μέχρι και τριάδα. Μα γιατί είναι ωραίο τρίκ. Παιδί μου αυτό, λες, μόνο αυτό. Κολλάει σου λέω το σύστημα, κολλάει πάρα πολύ.